Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο μας, τον Χάρη τον Βασιλιάδη, τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή. Καλησπέρα, Χάρη! Καλησπέρα, Θέκλα μου. Καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροάτριες. Μας έλειψες. Και εσείς μου λείψετε. Και ο Χάρης επανέρχεται με έναν πάρα πολύ ωραίο θέμα που θα συζητήσουμε απόψε. 20 λόγοι. Εγώ θα το βάλω εντός αγωγικών τους λόγους, Χάρη, έτσι όπως τους έγραψες, και νομίζω θα καταλάβει ο κόσμος μετά. 20 λόγοι που μένω σε μία σχέση που δεν με ικανοποιεί και είμαι δυστυχισμένος ή δυστυχισμένη. Ή γιατί μένω σε μία σχέση που δεν με ικανοποιεί και είμαι δυστυχισμένος ή δυστυχισμένη. Λοιπόν, Χάρη, Τι έχεις να μας πεις για αυτό το θέμα? Βλέπω εδώ πέρα τις σημειώσεις του Χάρη, ο οποίος λέει από το Hollywood στο Bollywood. Ρε Χάρη, τον το χιούμορ σου, ειλικρινά σου μιλώ. Το χιούμορ του Χάρη είναι φοβερό. Από το Hollywood στο Bollywood, λέει ο Χάρης, περιγράφοντας τη ροή των σχέσεων. Ναι. Κοίταξε, καταρχήν θα ήθελα να αρχίσω με τις σχέσεις, έτσι να βάλουμε μια βάση. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως περνούν κάποιο μέρος της ζωής τους σε συντροφικές σχέσεις, και όταν κάποια σχέση βασικά είναι υγιής, μπορεί να υπάρχει τεράστια ικανοποίηση, μας προστατεύει από τη μοναξιά, βοηθά στην σωματική και ψυχική μας υγεία, την ποιότητα της ζωής μας. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να φέρουν δύο ανθρώπους μαζί. Κάποιες φορές μπορεί ακούμε ότι τα όμοια έρχονται ή τα αντίθετα, η προσέλκυση των αντιθέτων. Και επίσης όταν... Τα ετερώνυμα έρχονται και τα ομόνυμα που έρχονται, λέει, στη φυσική, αλλά στη ψυχολογία μάλιστα. Και τα ομόνυμα έρχονται, όχι μόνο τα ετερώνυμα. Εγώ έχω τη γνώμη ότι η προσέλκυση αντιθέτων ή τα ετερώνυμα που έρχονται έχουν προβλήματα μετά. Και είναι μόνο εγώ που έχω αυτή τη γνώμη και οι μελέτες οι σχετικές έχουν αυτή τη γνώμη, αλλά είναι αλήθεια ότι γουστάρουμε, μας εξητάρει το διαφορετικό. Κάποιος που είναι σωστά. Πολύ διαφορετικός από εμάς. Φυσικά όμως, όταν δύο άνθρωποι ξεκινούν μια σχέση, το τι πιστεύουν, ενώ οι πεπιθήσεις τους για το πώς λειτουργεί μια σχέση, μπορεί να διαφερούν σημαντικά, ωστόσο μετά να υπάρχουν διαφωνίες λόγω του χάσματος των προσδοκιών τους και της πραγματικότητας. Και το πρώτο πράγμα που βλέπω και εγώ σε ζευγάρια είναι ότι η διαφωνία, η διαφορετικότητα των προσωπικότητων τους είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι. Και μετά τις δυσκολίες υπάρχει ο δυσλειτουργικός τρόπος σκέψης, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και διαφωνίες. Χαρή μου, τούτο με τις διαφορετικές προσωπικότητες είναι πολλά σημαντικό. Το έχω δει και εγώ και στη δική μου ζωή και σε ζωές άλλων ανθρώπων, ότι πάμε και κάνουμε κάτι ταιριάσματα, ατέριαστα. Εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, εντελώς διαφορετικές οντότητες, που μπορεί ως ετερόνυμα να έχουν έλξη στην αρχή και να είναι και έντονη η έλξη ή ο ενθουσιασμός, αλλά μετά ξυπνάς μια μέρα ή μια νύχτα, τέλος πάντων, κάθιδρος από εφιάλτη και λες, ου Παναγία μου, είμαι με έναν άνθρωπο που είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Πάρα πολύ συχνά. Και βασικά το τι γίνεται είναι απομυθοποιείται ο εξειδικευμένος σύντροφος που στην αρχή ήταν ο πρίγκιπας. Και επίσης οι απόψεις αλλάζουν. Δηλαδή κάποιος ανακαλύπτει ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές. Έγραψες κάτι πολλά ωραίο δάμε, πρέπει να το πω. Έγραψες από Pretty Woman η γυναίκα γίνεται Ugly Woman. Το Pretty Woman είναι η ταινία με την Julia Roberts, η πολύ γνωστή ταινία. Από όμορφη γυναίκα γίνεται άσχημη γυναίκα. Και ο άνδρας από πρίγκιπας γίνεται βάτραχος. Όχι από βάτραχος πρίγκιπας. Γιατί δεν λες αυτά τα ωραία που γράφεις, ρε Χάρη? Πρέπει να γράψεις και εσύ βιβλίο πάντως, γιατί είσαι καλός με τις λέξεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, ναι, εντάξει. Έτσι μια ευτυχισμένη σχέση στην αρχή, όχι πάντα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν σε σχέσεις που είναι δυστυχισμένοι από το πρώτο λεπτό, ακόμα και πριν το γάμο ή πριν το να συμφωνήσουν ότι είναι μαζί. Έτσι μετατρέπεται αυτή η σχέση σε βασανιστήριο και καταλήγουν και οι δύο συντρόφοι ή ο ένας να είναι δυστυχισμένοι. Και λέω μετά και ζήσαμε εμείς χάλια και οι άλλοι καλύτερο.
Νομίζω όμως ότι στη δική μας την κοινωνία ναι, το ζήσαμε και εμείς χάλια και άλλοι χειρότερα, γιατί δεν ξέρω, χάρη επειδή σου για χρόνια στην κεντρική Ευρώπη και ήρθες στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια. Βλέπεις διαφορές στο πώς είναι οι σχέσεις στην Κύπρο με το πώς ήταν εκεί που δούλευες προηγουμένως. Έχουμε περισσότερες ή λιγότερες πετυχημένες σχέσεις στην Κύπρο? Δεν έχω στατιστικές. Όχι, από τη δική σου κλινική πείρα. Ναι, από τη δική μου κλινική πείρα νομίζω στη Γαλλία υπήρχαν πιο επιτυχημένες σχέσεις, πιο χαρούμενες σχέσεις, παρόλο που υπήρχαν και αρκετά προβλήματα. Ναι, ναι, αλλά στην Κύπρο, χάρη μου, οι παραπάνω σχέσεις που έχουμε είναι προβληματικές. Ναι, 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 οι περισσότερες. Όχι, ή παραπάνω. Δηλαδή και στην Ελλάδα συμβαίνει το πράγμα. Λιγότερο στην Ελλάδα από ότι στην Κύπρο. Αλλά στην Κύπρο γενικά έχουμε θέμα να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και να σχετιζόμαστε και με άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ειδικά στο ρομαντικό επίπεδο είναι πολύ εμφανές ότι έχει πολλά δυστυχισμένα ζευγάρια. Και έτσι έρχεται το ερώτημα: μπορεί να υπάρξει ευτυχία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι? Κοίταξε, πολλοί πιστεύουν ότι οι ευτυχισμένες σχέσεις ότι ανοίγουν μόνο στη φαντασία ή στο Hollywood, στα μυθιστορήματα, στις ταινίες. Όμως, αυτή είναι μια λαθασμένη αντίληψη. Η ευτυχία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Και παρόλα αυτά, εμείς δυσκολευόμαστε να φύγουμε από καταστάσεις που μας δυσαρεστούν σε μόνιμη βάση. Μένουμε, βασανιζόμαστε. Όμως η απάντηση είναι ναι, υπάρχει, μπορεί να υπάρξει ευτυχία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Να σε πιστέψω, ρε Χαρή. Να σου πω κάτι. Και εγώ προσωπικά, παρόλο που στη δική μου τη ζωή δεν το έχω δει ακόμη, το έχω δει σε ζωές άλλων ανθρώπων, ότι μπορούν να έχουν ευτυχία τα ζευγάρια. Όχι πολύ συχνά, αλλά αν είναι καλό ντέριασμα, ταιριάζουν ως άνθρωποι, ταιριάζουν οι προσωπικότητες τους, υπάρχει αυθεντική έλξη, μπορούν να είναι ευτυχισμένοι μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, για να μην αφήσουμε τον κόσμο με μια τεράστια ένεση απεσιοδοξίας, ας πούμε και λίγο τα θετικά. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ποιος είναι ο αριθμός, ένα λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι μένουμε σε σχέσεις που δεν μας ικανοποιούν? Ναι, είναι ο φόβος. Υπάρχει φόβος για αλλαγή, φόβος για απώλεια, φόβος για το μέλλον, χωρίς τον ή τη σύντροφο, σύζυγο. Και αυτό που θέλω να πω στους ακροάτριες και τους ακροατές, τους θεάτριες, δεν πρέπει να ντρέπονται που φοβούνται. Ο φόβος όμως είναι κάτι που μας εμποδίζει να κάνουμε σωστές επιλογές στη ζωή μας. Επίσης υπάρχει ένας ψυχολόγος που κέρδισε και τον Νόμπελ, ο Ντάνιελ Κάχνεμαν, αν προφέρω το όνομα του σωστά, ο οποίος καθιερώσε μια ιδέα, ένα μοτίβο το οποίο εξηγεί γιατί οι άνθρωποι δεν σταματούν τις σχέσεις όταν δεν λειτουργούν άλλο. Και αυτό ονομάζεται αποστροφή απώλειας ή μια δυσκολία να αφήσουμε μια επένδυση. Και η επαναλαμβανόμενη σκέψη ότι έχουμε επενδύσει πολύ στη σχέση το κάνει δυσκολότερο να την παρατήσουμε, να φύγουμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος και καλά κάμαν και δώσαν τον Νόμπελ, δεν ξέρω τι είδους Νόμπελ σου δώσαν. Αλλά πραγματικά η αποστροφή της απώλειας, δηλαδή το θέλω να χάσω κάτι, νιώθω ότι είναι να χάσω μα χάσω τη σχέση, είναι ότι επένδυσα πολύ χρόνο, πολύ ενέργεια, πολύ συνέστημα, πολύ χρήμα πάνω σε μια σχέση και δεν θέλω να χάσω την επένδυση μου, όντως ισχύει τούτο. Πολύ σωστά. Δούμε ένα αναλυτικό πιο μετά. Και τώρα θα ήθελα να πω πώς σκέφτονται αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν από μια μη ικανοποιητική σχέση. Και έχει γίνει κάποια έρευνα σε αυτόν. Βασικά οι άνθρωποι που τείνουν να αποχωρούν από δυστυχισμένους γάμους όταν αναμένουν, για παράδειγμα, ότι η σχέση δεν θα βελτιωθεί και αναμένουν ότι θα βρουν μια καλύτερη εναλλακτική λύση. Και κάποιος μπορεί να πει δεν πρόκειται και υπάρχουν κάνουν. Ενώ οι άνθρωποι τείνουν να παραμένουν σε δυστυχισμένους γάμους όταν αναμένουν όταν η σχέση θα βελτιωθεί ή αναμένουν ότι δεν θα βρουν καλύτερη εναλλακτική λύση. Να ξαναβρέψει και λεπούρι, ας πούμε. Ακούω πάρα πολλές γυναίκες και άντρες να λένε συγγνώμη, θα ήμασταν ευτυχισμένοι αν απλά σταματούσε να πίνει. Και ποιος θέλει ούτε αλλιώς μια ηλικιωμένη νοικοκυρά σαν και εμένα. Εν τούτες οι σκέψεις, Χάρη, ότι εμείς δεν αξίζουμε, ότι δεν αξίζουμε την αγάπη και ότι ακόμα και τούτο που έχουμε που είναι καλό,
Για παράδειγμα, το παράδειγμα που λες πολύ έτσι εύληπτο, μιλάς για ένα αλκοολικό κακοποιητικό σύζυγο και η γυναίκα του λέει «Α, αν σταματήσει να πίνει να είμαστε ευτυχισμένοι, σαν πως το να σταματήσει κάποιος να πίνει είναι εύκολο» ή «Ποιος θα με έπαιρνε εμένα που είμαι μεγάλη γυναίκα και δεν εργάζομαι, δεν μπορώ να βρω κάποιον, οπότε μένω δαμέ περιμένοντας ότι να αλλάξει η κατάσταση, γιατί μπορώ να έχω κάτι καλύτερο και γνωρίζουμε ότι η κατάσταση δεν αλλάζει». Μάλιστα. Τι είναι μια ικανοποιητική σχέση, Χάρη? Μάλιστα. Κοίταξε, θέλω να τα ζευγάρια να δουλέψουν για μια αρκετά καλή σχέση, κουτινά σχέση, και σε αυτήν την αρκετά καλή σχέση βασικά οι δύο άνθρωποι έχουν προσδοκίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται, για παράδειγμα με καλοσύνη, αγάπη, στοργή, σεβασμό. Δεν υπάρχει τέλεια σχέση δηλαδή? Δεν υπάρχει τέλεια σχέση, όχι. Δεν υπάρχει 10 από τα 10. Δεν πιάνει κανένας άριστα. Όμως, επίσης δεν ανέχονται συναισθηματική ή σωματική κακοποίηση. Περιμένουν από τον σύντροφο τους να είναι πιστός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν διαφωνίες. Γιατί κάποιες φορές, όταν οι διαφωνίες είναι υγιείς, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κατανόηση. Και καμιά φορά να ακούσω κάποιον να λέει «Μα εγώ δεν μάλωσα ποτέ με τον τη σύντροφο», σημαίνει κάτι πάει στραβά. Είναι πάρα κάτι πολύ παϊχεί άμα είναι τσακωθήκες ποτέ. Κάτι παϊχεί. Ας σου πω και εγώ ρε Χάρη, την πρώτη φορά μου τσακωθήκαμε με τον πρώτο μου τον άντρα. Λοιπόν, του τσακωθήκαμε, μπράβο! Μπράβο, είμαστε φυσιολογικό ζευγάρι. Μετά με τσακωνόμαστε στα συνέχεια, όμως δεν ήταν καλά. Ξέρα το θεωρητικά ότι είναι καλό πράγμα να τσακωρεί το ζευγάρι, αλλά όχι συνέχεια. Δηλαδή όταν φτάσαμε στο συνέχεια μετά από 5 χρόνια τελειώσει η σχέση μας. Αλλά θυμώ ότι ενθουσιάστηκα όταν τσακωθήκαμε, γιατί λέω «Wow, it's real», είναι ψεύτικο, είναι αληθινό. Ακριβώς, ναι. Τα μέτρων άριστο βασικά και στους τσακωμούς. Άρα, Χάρη, τώρα άμα εσύ λαλείς μας να ψάχνουμε μια σχέση που είναι ικανοποιητική. Good enough, not perfect, όχι τέλεια, good enough. Αρκετά πολύ καλή, σωστά. Ικανοποιητική. Αρκετά καλή, μάλιστα. Πάνω από τη βάση, πάνω από τη βάση, πάνω από το 5. Από το 10. Και επίσης οι άνθρωποι που είναι σε μια σχέση δεν πρέπει να περιμένουν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Όταν κάποιος είναι σε μακροχρόνια σχέση, αναπόφευκτα θα υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία να μην είναι τόσο ενουσιαστικά και να μην λυθούν. Άρα είναι OK. Δεν μιλάω για σημαντικά. Ο άντρας μας, η γυναίκα μας, είναι ο ψυχολόγος μας. Ακριβώς. Επίσης είναι τούτο. Δεν είναι ψυχολόγος. Και δεν φταίει, για παράδειγμα, αν είχαμε εμείς προβλήματα, πληγές από την παιδική μας ηλικία ή από προηγούμενες σχέσεις, και κάποιοι χρησιμοποιούν τον επόμενο για να λύσουν τα προβλήματα της προηγούμενης σχέσης. Το rebound relationship, σχέσεις ανάκαμψης. Χωρίς αν νιώθω καλά, και επειδή δεν νιώθω καλά, πάω και κάνω μια νέα σχέση ώστε να ξεπεράσω την προηγούμενη. Άρα, και αμέ χρησιμοποιώ τον άλλον ως ψυχολόγο, ως εργάτη του σεξ, ως απ' όλα. Και δυστυχώς συμβαίνει και τούτο πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά, και τα ζευγάρια σε μια αρκετά καλή σχέση βασικά good είναι... Κορυπέλες, κοπέλια, καταλάβετε, τώρα ο στόχος μας είναι να βρούμε μια good enough relationship, μια ικανοποιητική σχέση, όχι τέλεια, όχι τέλεια, ναι. Αρκετά καλή, ικανοποιητική σχέση. Μάλιστα. Και είναι βασικά καλοί φίλοι, έχουν μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή που είναι σημαντικό, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, είναι αφοσιωμένοι, μπορούν να διαχειριστούν επικοδομητικά τις διαφωνίες. Άρα σημαίνει να καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση και να κάνουν συμβιβασμούς που λειτουργούν. Επίσης μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους όταν πληγώνουν ένας τον άλλο, μοιάζεται ο ένας για τον άλλο, δηλαδή για τους στόχους, για τα όνειρα, τις επιθυμίες, ακόμα και αν είναι διαφορετικά. Και στο τέλος έχουν ένα κοινό σύστημα με κοινές αξίες, για παράδειγμα ηθικής, πεποιθήσεις, στόχους, τι είναι η οικογένεια, τι είναι η αγάπη, επίσης πώς πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Πολύ σημαντικό το να συμφωνούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών το ζευγάρι. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ο Χάρης μας έχει βάλει έναν ερωτηματολόγιο ικανοποίηση από τη σχέση. Είναι του Χέντρικ Κες. Θα το διαβάσω, Χάρη. Είναι ένα σύνολο 7 ερωτήσεων που απαντάς από το 1 μέχρι το 5. Το 1 είναι το χαμηλό, το 5 είναι το ψηλό. How well does your partner meet your needs? Πόσο πολύ ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύντροφου σου? 1, 2, 3, 4, 5. Το 1 είναι το χαμηλό και το 5 είναι το πολύ. In general, how satisfied are with your relationship? Γενικά, πόσο ευχαριστημένος, ικανοποιημένος είσαι από τις σχέσεις σου? Πάλι απάντηση 1 μέχρι 5. Το 3, how good is your relationship compared to most?
πόσο καλή είναι η σχέση σου σε σύγκριση με τις περισσότερες σχέσεις γύρω μας. Είναι αυτό που σημαίνει. Σωστά, ναι. Το 4. How often do you wish you hadn't gotten into this relationship? Πόσο συχνά ευχόσουν να μην έμπαινε σε αυτήν τη σχέση. Να Παναγία μου, του είναι την ώρα, δεν κάνω την τζογό του στον κόσμο συχνά, από το 1 μέχρι το 5 πάλι. Το 5. To what extent has your relationship met your original expectations? Σε ποιο βαθμό η σχέση σου έχει συναντήσει τις αρχικές σου προσδοκίες? Πόσο πολύ έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες που είχες στην αρχή από τις σχέσεις σου μέχρι τώρα? How much do you love your partner? Πόσο πολύ αγαπάς τον σύντροφο σου? Και η τελευταία ερώτηση, how many problems are there in your relationship? Πολλά ή λίγα? Άμα έχεις ένα μόνο, νιζούν τον έναν πολλά βασικό χαρί. Εντάξει, πάλι είναι η βαρύτητα, νομίζω, είναι πολύ πιο σημαντική από το να έχεις πολλά, όχι τόσο σημαντικά, και ένα πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα είναι. Λοιπόν, αυτό και λέει το 4, το πόσο συχνά εύχεσαι να μην είχες μπει σε αυτήν τη σχέση, και το 7, πόσα πολλά προβλήματα υπάρχουν στη σχέση σου, are reverse court. Το αντίθετο, δηλαδή το 5 είναι 1 και το 1 είναι 5. Okay. Και λέει, scoring is kept continuous, the higher the score, the more satisfied the respondent is with your relationship. Κάμνεις τον ερωτηματολογιο, Χάρη? Κάμνω τον, ναι, σε ζευγάρια δίνω το συνήθως στην αρχή. Στην αρχή, στη μέση της θεραπείας και στο τέλος για να δούμε αν υπήρχε πρόοδος. Μπράβο. Στους διάφορους τομείς είναι αξιολόγηση της ικανοποίησης μιας σχέσης. Τώρα, είπαμε τι είναι μια υγιής σχέση γάμος. Τι είναι μια μη υγιής σχέση γάμος? Λοιπόν, βασικά η μη υγιής σχέση έχει στοιχεία φόβου, ακόμα και κινδύνου. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κακοποίηση συναισθηματική, λεκτική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική ή οποιοσδήποτε συνδυασμός όλων αυτών που είπα. Δηλαδή ένα κοκτέιλ όλων αυτών των ειδών κακοποίησης. Υπάρχει πάρα πολύ έλεγχος. Επίσης, αν είναι κάποιος το άτομο που βρίσκεται στην θέση προς τα κάτω, δηλαδή ο άλλος έχει το πάνω χέρι, μπορεί να φοβάται κάποιος να λάβει αποφάσεις για τον εαυτόν του. Επίσης, έχω δει άτομα τα οποία είναι θύματα οικονομικής κατάχρησης. Δηλαδή, ο σύζυγος διαχειρίζεται τα οικονομικά 100%. Για παράδειγμα, δεν δίνει λεφτά στη σύζυγο. Αυτός μπορεί να πάει να ψωνίσει και η σύζυγος μένει χωρίς χρήματα και χωρίς καμιά ανεξαρτησία. Επίσης, ο ένας ή και οι δύο συντρόφοι μιλούν και συμπεριφέρονται με περιφρόνηση, δυσαρέσκεια, δυσφημία. Και αν η σχέση, κάποια σχέση έχει φτάσει σε αυτόν το στάδιο, πιθανότατα να έχει περάσει από δυστυχισμένη σχέση σε μη υγιής. Τοξική σχέση δηλαδή. Τοξική σχέση. Και τοξική, ναι. Μάλιστα. Έτσι, σε έτσι περίπτωση το θύμα είναι, παγιδεύεται. Βάζει τον ίδιο του τον εαυτό σε μια φυλακή, σε μια παγίδα, και είναι σημαντικό, νομίζω, να αναζητήσει επαγγελματική καθοδήγηση για να αποφασίσει αν και πώς θα αφήσει το κάμον ή τη σχέση. Και πολλές φορές, επειδή υπάρχει βία, φυσική βία, η ασφάλεια είναι πάντα αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Πώς ξέρεις ότι έχει τελειώσει μια σχέση? Βασικά, μια σχέση δεν λειτουργεί όταν ο ένας ή και οι δύο χάνουν το κίνητρο να μένουν μαζί. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν κάποια σημάδια όπως το σεξ δεν είναι ικανοποιητικό ή δεν κάνουν καθόλου σεξ, δεν υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει ένα εχθρικό περιβάλλον στο σπίτι, δυσπιστία ή ακόμη και έλλειψη ενδιαφέροντος. Για ποιο λόγο κάποιος μπορεί να μείνει σε μια σχέση που να μην τον ικανοποιεί όμως? Μάλιστα. Τώρα θα δούμε 20 λόγους. Α, τώρα ξεκινούν 20 λόγους. Τώρα ξεκινάει το main είναι dish. Είναι 20 λόγοι ή 20 δικαιολογίες, Χάρη? Και ο λόγος είναι ο φόβος. Νομίζω είναι 20 δικαιολογίες περισσότερο παρά φόβος. Δηλαδή είναι η δικαιολογία, θα πούμε. Δεν είναι το κύριο θέμα. Ο κύριος λόγος είναι ο φόβος, βασικά. Ο φόβος της αλλαγής, ο φόβος της απώλειας, ο φόβος της μοναξιάς. Μάλιστα. Το πρώτο είναι ότι ακούω ανθρώπους και λένε «Καλά, δεν είναι και ό,τι χειρότερο».
παρόλο που ξέρουν ότι δεν είναι ευτυχισμένοι, δηλαδή δεν νιώθουν ευτυχισμένοι, είναι σαν να κρύονται πίσω από το μικρό τους δαχτυλάκι, με δικαιολογίες του τύπου, για παράδειγμα, υπάρχουν και χειρότεροι. Okay. Και εδώ το παρατηρώ αυτό από την εμπειρία μου, σε τέτοιου είδους δυσλειτουργικές σχέσεις. Βασικά πολλοί έχουν αυτή την πεποίθηση, γιατί τα πρότυπα συντροφικότητας γάμου, για παράδειγμα, είναι πολύ χαμηλά. Ειδικά σε ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου η κακοποίηση ήταν, η παραμέληση ήταν ο κανόνας. Και το άτομο ίσως να υποθέτει ότι έτσι είναι όλες οι σχέσεις. Ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα όταν το άτομο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έτσι, πολλοί πιστεύουν ή πολλές πιστεύουν ότι αξίζουν την κακομεταχείριση. Και κάποιοι λένε δεν είναι ο τέλειος γάμος, αλλά είναι καλός. Και σίγουρα είναι καλύτερος από ένα διαζύγιο. Και εγώ τους λέω ναι, αλλά υπάρχουν και καλύτερα. Πόσοι μένουν σε έτσι καταστάσεις γιατί λένε το διαζύγιο είναι χειρότερο? Και από την πείρα μας και όλα στην κλινική, βλέπουμε ότι τα περισσότερα ψυχολογικά θέματα και στο ζευγάρι αλλά και στα παιδιά προκαλούνται μέσα σε έναν κακό γάμο. Μέσα σε έναν τοξικό γάμο παρά σε ένα διαζύγιο. Ναι, ναι. Επίσης, ο δεύτερος λόγος, κάποιοι λένε θα στρώσει. Νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά ακόμη και τώρα δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό για να σώσουν τη σχέση τους και πιστεύουν ότι όσο δεν δίνουν σημασία στα προβλήματα, εκείνα θα λυθούν μόνα τους μαγικά κάποια στιγμή, δηλαδή στρούθοκαμιλίζουν. Και εδώ μιλούμε για, για την άρνηση, ένας μηχανισμός άμυνας που είπε ο Φρόιντ, ο οποίος το άτομο αρνείται την πραγματικότητα. Είναι σε άρνηση βασικά. Ο τρίτος λόγος, ακούω κάποιες γυναίκες να λένε είμαι σίγουρη πως μια μέρα θα αλλάξει, και έχουν γίνει έρευνες οι οποίες ερευνητές έχουν βρει ότι η δέσμευση δεν βασίζεται στο σημερινών επίπεδων ικανοποίησης, αλλά εξαρτάται περισσότερο από την αναμενόμενη ικανοποίηση της σχέσης του συντρόφου στο μέλλον. Αυτό ισχύει και για τους άντρες ή μόνο για τις γυναίκες? Αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Εγώ το έχω δει περισσότερο σε γυναίκες αυτό το πράγμα. Λένε να το σάσω εγώ. Να τον πάρω και να γίνει καλός και μετά να είμαστε καλά. Μάλιστα. Αλλά λέει... Ναι. Υπάρχει τον το πράγμα. Και βασικά, με άλλα λόγια, μένουν αφοσιωμένοι επειδή πιστεύουν ότι η ποιότητα της σχέσης θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, είναι σίγουρες ότι μια μέρα θα αλλάξει. Και η ερώτηση είναι, αλλάζουν οι άνθρωποι τελικά? Και κάποιοι λένε θα αλλάξω όταν γίνονται οι καυγάδες, ή απλά λένε ψέματα. Η απλή απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το κάνουν. Γιατί η αλλαγή απαιτεί να το θέλουν πραγματικά, να δουλέψουν σκληρά. Η αλλαγή δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ πιο εύκολο να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε σήμερα. Και επίσης υπάρχει και η ικανότητα των ανθρώπων να αλλάξουν επηρεάζεται από πράγματα όπως η επιθυμία του ατόμου, δηλαδή να θέλει να κάνει αλλαγές. Αλλά επίσης υπάρχουν και λόγοι όπως τη γενετική, τα κίνητρα, την προσωπικότητα. Και έγινε μια έρευνα στην Αμερική όπου ήταν μια έρευνα που εξέτασε 200 μελέτες και διαπίστωσε ότι με τη σωστή ψυχοθεραπεία οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν την προσωπικότητα τους. Και βασικά, καμιά φορά όταν κάποιος δεν θέλει να αλλάξει, εγώ λέω... στις κοπέλες ή στους άντρες, αν ο σύντροφος σου δεν μπορεί να αλλάξει σήμερα, τι σε κάνει να πιστεύεις πως θα μπορέσει αύριο ή στο απροσδιόριστο μέλλον? Και κυρίως αν έχετε κάποιος κάτι το οποίο τον κάνει δυστυχισμένο, ενώ θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη με ή και χωρίς σύντροφο. Πολλά σημαντικό τούτο το ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και χωρίς σύντροφο. Κάτι το οποίο μας το έχουν εμπεδώσει μέσα στο μυαλό μας βαθιά, ότι χωρίς άντρα, χωρίς γυναίκα δεν μπορείς να είσαι καλά. Πρέπει να έχεις άντρα ή γυναίκα για να είσαι καλά. Πρέπει να έχεις στέρι για να είσαι καλά. Άμα είσαι ενήλικας και είσαι μόνος σου, δεν θα είσαι καλά. Μάλιστα. Είναι στερεότυπο. Ναι. Πεποιθήσεις οι οποίες δεν ισχύουν βασικά. Ναι. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι λένε περιμένω την κατάλληλη στιγμή.
Δηλαδή, κάποιοι μένουν μόνο με την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποτε κάποιος καλύτερος για να το γνωρίσει και να φύγει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λέω ότι δεν θα χωρίσουν μάλλον, αλλά θα γεράσουν περιμένοντας. Και εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Και επίσης το να μένεις με έναν σύντροφο ο οποίος ψάχνοντας παράλληλα για κάτι καλύτερο, νομίζω είναι άδικο και για εκείνο και για το άτομο που ψάχνει. Και ανέντιμο. Και ανέντιμο. Και ανέντιμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο πέμπτος λόγος είναι ότι τον λυπάμαι. Και νομίζω κάποιος ή κάποια να λυπάται το σύντροφο του, δηλαδή να νιώθει ίχτον και ενοχές, νομίζω δεν είναι ότι καλύτερον, και πολλοί ή πολλές πιστεύουν ότι χωρίς εμένα θα καταρρεύσει. Και το να μένει κάποιος σε μια σχέση είναι επειδή νιώθει ενοχές ή ίχτον ή το λείπει για το άλλον. Λέω, είναι σαν να τρώει κάποιος ένα μεγάλο και γεμάτο πιάτο με λαχταριστά μπισκότα, μόνο και μόνο για να μην καταλάβει κάποιος ότι τα έφαγε, ότι έφαγες στο κένα. Άρα το μόνο που θα προσφέρει μια τέτοια κίνηση και στάση ζωής είναι στομαχόπονος και θλίψη. Άρα αυτόν πάλι δεν βοηθά. Δεν βοηθά. Ναι. Άρα η λύπηση δουλεύει. Και επίσης έχω να πω από την πείρα μου ότι πολλές γυναίκες ή άντρες που λυπούνταν τον πρώην τους ή την πρώην τους, μετά που χωρίσαν ήταν ήδη τους για λύπηση και εκείνοι που τους λυπούνταν με μια χαρά ήταν. Ναι. Τον εαυτό μας πρέπει να λυπούμαστε. Ναι. Ένας έκτος λόγος τον έχω συνηθίσει. Άρα κάποιοι επιλέγουν να μείνουν σε μια σχέση, μια καταδικασμένη σχέση, ειδικά αν είναι μακροχρόνια. Είναι σαν να καταθέτουν τα όπλα, συνηθίζουν, η ευτυχία είναι ανυπαρκτή. Άρα στο τέλος της ημέρας ήδη καταδικάζουν τον εαυτό τους. Και έχω ακούσει να λένε, μα έχω επενδύσει χρόνο, έχω επενδύσει τη ζωή μου. Και εγώ τους λέω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνετε μαζί. Δηλαδή οι στιγμές είναι παρελθόν, ό,τι έγινε έγινε, κρατάς τις αναμνήσεις σου, πας παρακάτω και δεν χαραμίζεις άλλο χρόνο. Επίσης κάτι άλλο είναι η εξάρτηση. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, ανθρώποι που είναι εξαρτημένοι πάνω στο σύντροφο τους. Και άκουσα κάποιον να μου λέει, μα μου επιδιορθώνει το αυτοκίνητο, αλλάζει τις λάμπες, ποτίζει τον κήπο, μου δίνει λεφτά. Και εγώ τους λέω, ναι, κανονικά έπρεπε να τα βγάλεις πέρα και μόνη σου, παρά να είσαι με κάποιον, όχι επειδή πραγματικά το θες, αλλά επειδή βολεύεσαι. Αυτό είναι. Και εδώ νομίζω είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την εξαρτημένη διαταραχή προσωπικότητας, που είναι μια από τις 10 διαταραχές προσωπικότητας, η οποία υπάρχουν ανθρώποι, δεν ξέρω αν θες να τα πεις, τα κριτήρια. Ναι, ναι, μιλάμε για τον Dependent Personality Disorder. Εξαρτημένη εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας. Ποια είναι τα συμπτώματα της εξαρτημένης διαταραχής προσωπικότητας? Το πρώτο είναι αδυναμία λήψης καθημερινών αποφάσεων χωρίς εκτενείς συμβουλές και επιβεβαίωση από άλλους. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να αποφασίσει για τα πιο απλά πράγματα, δεν ρωτήσει τον κόσμο όλο. Το δεύτερο είναι παράδοση σε άλλους της ευθύνης για τις περισσότερες αποφάσεις της ζωής τους. Οι άνθρωποι που έχουν εξαρτημένη προσωπικότητα δεν θέλουν να παίρνουν ευθύνη για τις αποφάσεις της ζωής τους, παραδίδουν σε άλλους την ευθύνη. Το τρίτο, δυσκολία στην έκφραση διαφωνίας, γιατί φοβούνται μην χάσουν την υποστήριξη ή την αποδοχή. Άμα κάτι δεν τους αρέσει, δεν θα το πούν. Είναι people pleasers αυτό που έχουμε πει. Τέσσερα, δυσκολία στο να ξεκινήσουν έργα ή να κάνουν πράγματα από μόνοι τους. 5. Προσφέρονται να κάνουν ακόμα πράγματα που τους είναι δυσάρεστα, αρκεί να εξασφαλίσουν φροντίδα και υποστήριξη από τους άλλους. Τα ξέρουν να πούν όχι δηλαδή, και μπορεί να μην θέλουν να κάνουν κάτι, να μην τους αρέσει, αλλά θα το κάνουν για να έχουν φροντίδα και υποστήριξη από τους άλλους. Το έκτο σύμπτωμα είναι υπερβολικός φόβος ότι δεν θα είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους. Δεν θα τα καταφέρω μόνος μου, δεν θα τα βγάλω πέρα μόνος μου. Το 7ο είναι η άμεση αναζήτηση άλλη σχέση όταν είναι μόνιμος πηγή φροντίδας και υποστήριξη όταν μια στενή σχέση τελειώσει. Είναι άνθρωποι πάνω από τη μια σχέση στην άλλη. Και το 8, η υπερβολική ενασχόληση με φόβους ότι θα τους αφήσουν να φροντίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά δηλαδή. Mm-hmm. Πολύ wow. Σωστά. Ναι.
Μάλιστα. Και είναι το επόμενος λόγος, το φοβάμαι να μείνω μόνη ή μόνος. Και αυτό που λέω, αν αυτό που κρατά κάποιος σε μια σχέση είναι ο φόβος να μείνει single, δηλαδή να μείνει μόνος του ή μόνη της, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσει. Και εγώ λέω, αν γνωρίσει κάποιον καλύτερο αργότερα. Άρα το θέμα είναι, κάποιος είναι καλύτερα να είναι σε μια σχέση δυστυχισμένος ή να είναι single και ευτυχισμένος. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορεί να έχουν σύντροφο, αλλά να νιώθουν μοναξιά. Ο Παναγιώτη. Εγώ, ναι. Δηλαδή είναι η χειρότερη σχέση, μοναξιά αυτή μέσα στο ζευγάρι, μέσα στο πλήθος. Γιατί άμα είσαι μόνος σου και νιώθεις μόνος σου, να πιάσεις και ένα τηλέφωνο, να μιλήσεις με ένα φίλο σου, μια βιντεοκλήση. Ενώ άμα έχεις το τέρι σου εντός αγωγικών εκεί πέρα και νιώθεις μοναξιά με το τέρι σου και το τέρι σου σου λέει μη μιλάς στο τηλέφωνο και μην απαντάς μηνύματα και δώσε μου εμένα σημασία, να σου πω εγώ τι ωραία μοναξιά είναι αυτή. Με τα τέρια μας. Τα τέρια στα τα τέρια μας. Ναι. Λοιπόν, βασικά είναι ονόματα δεν λέμε, την υπολείψη δεν θίγουμε. Okay. Και βλέπεις κάποιους ανθρώπους χάρη και χωρίζουν και αθίζουν, και βλέπεις κάποιους άλλους που χωρίζουν και τα χάνουν. Και λες, ας πούμε, ποιος ήταν εκείνος ο οποίος χρειάζεται τη σχέση τελικά για να είναι καλά. Εκείνος που μετά τη σχέση έγινε καλύτερα ή εκείνος που μετά τη σχέση έγινε χειρότερα. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Κάτι ξέρεις. Λοιπόν, από την κοινωνική μου πήρα πάντοτε. Okay, μάλιστα. Λοιπόν, και βασικά λέω, η μοναξιά είναι υπόθεση του μυαλού. Το να μην έχει κάποιος ή κάποια σύντροφο δεν σημαίνει ότι είναι μόνος του. Και βασικά έχει πολλούς που επιμένουν να είναι σε μια ανούσια σχέση, για να μην πουν είμαι ολομόναχος ή είμαι ολομόναχη. Είναι θανάσιμο λάθος αυτό. Λοιπόν, πάμε στον ένατον λόγο, το καλό κρεβάτι. Ενώ όχι το επιπλέον, το... Μάλιστα. Καταλάβαμε, χάρη μας στην ενήλικες. Okay. Λοιπόν, ο καλός καναπές, χάρη. Ο καλός καναπής είναι το τραπέζι της κουζίνας. Λοιπόν. Χάρη! Μην πω στο κουζίνιο. Να μην δίνω ιδέες. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ξανά, φίλες και φίλοι, ότι με το Χάρη Βασιλιά δεν είμαστε απλώς φίλοι, πολύ καλοί φίλοι, και εμείς τους φίλους μας δεν τους μπει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να σε προξενέψει σε μένα, Χάρη, και λέω τους, εγώ τους φίλους μου δεν του κάνω σχέση μαζί τους. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν με αρχίσουν πάλι να στελούν τι καλός ο Χάρης για να τα φτιάξω. Όχι, όχι, είμαστε απλά πολύ πολύ καλοί φίλοι με τη Φέκλα. Η φιλία είναι ιερό πράγμα, να. Είναι ιερό πράγμα. Είναι ιερό πράγμα η φιλία και δεν την μαγαριζούμε. Εντάξει, επειδή αστιέψαμε τώρα, έπρεπε να το ξεκαθαρίσω, γιατί να μου γράφουν πάλι με τι καλό σε Χάρη, δεν με φτιάχνω το Χάρη. Το Χάρη τον αγαπώ ως φίλο μου, όχι σαν φίλο μου, ως φίλο μου, και τους φίλους μου δεν τους απαυτώνουμε. Είναι ένα από τα σεξ που λέμε στο κανάλι. Okay. Λοιπόν, βασικά το σεξ μπορεί να είναι τέλειο, αλλά η σχέση ακριβώς το αντίθετο. Για πόσο καιρό, ρε Χάρη, να το σεξ τέλειο και η σχέση να μένει καλή, για λίγο καιρό, ακόμα και τα πιο καλά σεξ. Όταν συνεχιστεί η κακοποιητική σχέση, χαλούν και γίνε. Ναι, συμφωνώ. Αλλά στην αρχή είναι καλά. Στην αρχή είναι καλά όμως. Έτσι, ίσως το άτομο να αναρωτηθεί αν ο σύντροφος ή η σύντροφος έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά που θα τον έκαναν ή να την έκαναν να μείνει μαζί του. Αν όχι, τότε δημιουργείται ένα τεράστιο ερώτημα αν κάποιος ή κάποιος είναι διατεθειμένοι να μείνει μαζί με κάποιον απλά μόνο για το σεξ. Εντάξει, το σεξ είναι πολύ σημαντικό πράγμα, να μην το υποτιμούμε. Εξαιρετικά σημαντικό πράγμα. Αλλά η σχέση είναι μόνο σεξ. Κατά τη γνώμη μου, ερωτική σχέση χωρίς σεξ δεν μπορεί να γίνει. Είναι εκ των όνων κάνει αυτό σεξ σε μια σχέση. Όμως, να είναι το σεξ ο μόνος συνδετικός, ενωτικός κρίκος και τίποτε άλλο, συνταγή για αποτυχία, όχι για επιτυχία. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Οπότε, αν κάποιος είναι πολύ καλός. Πολλά καλό έπιπλο, πολλά καλό κρεβάτι, πολλά καλό κασκαναπές. Μπορούμε με αυτόν τον άνθρωπο να συναντιόμαστε μόνο για σκοπούς μετακίνησης επίπλο και όχι να κάνουμε ολόκληρη σχέση. Αλλά έχει κόσμο ο οποίος δεν το χωνεύει τον το πράσινο. Εγώ σοβαρή κοπέλα, εγώ σοβαρός άντρας να κάνω σχέση, παραπάνω κοπέλες θα το πω, να κάνω σχέση χωρίς συναίσθημα, όχι. Να κάνω σεξ χωρίς σχέση, όχι. Πρέπει να κάνω σχέση για να κάνω σεξ μέσα στη σχέση να νιώθω ότι δεν είμαι κακή κοπελά, ότι δεν είμαι ανήθικος άνθρωπος. Και μετά, όταν κάνει σχέση με κάποιον, έχει και όλα τα προβλήματα μια κακή σχέση. Του βουρά του ψυχολόγου μετά. Του διά του χάρη υλικό να γράφει PowerPoint. Καταλαβες. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Πάμε στο 10ο λόγο. Βασικά, ακούω και τι θα γίνουν τα όνειρα και τα σχέδια μας. Είναι αυτό, δηλαδή κάποιοι μπαίνουν σε μια σχέση γιατί έχουν μια έτσι, εξειδανικεύουν την ιδέα της οικογένειας, της σχέσης, άρα όταν χωρίσουν γκρεμίστηκαν όλα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποιες φορές δεν μπορούμε να αναβάλουμε το αναπόφευκτο. Και εδώ μιλώ όταν είναι μια σχέση που δεν είναι ικανοποιητική. Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα γίνει. Ο 11ος λόγος είναι πράγματα, δηλαδή τα υλικά αγαθά. Μαζί του έχω ένα σπίτι, έχουμε τη γάτα μας, το σκύλο μας, το χάμστερ μας, το σαλόνι, το ψυγείο. Επειδή έχουν κάποια κοινά πράγματα μαζί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μοιράζεται κάποιος μια μίζερη ερωτική σχέση που έχει τελειώσει. Και εγώ τους λέω να μοιραστείτε τα υπάρχοντα και άντε στην ευχή της Παναγίας. Πώς θα μοιραστείς λέω... το σκύλο, το γάτο με το χάμστερ, κύριε Χάρη, να τον κόψεις τα δύο. Θα πάρει ο ένας το γάτο και ο άλλος το σκύλο, το χάμστερ, ξέρω εγώ. Και είναι αυτό που λέω ότι δεν μπορεί ένα... πώς το λέμε, το πιστολάκι, πώς το λέμε στην Ελλάδα, το λένε διαφορετικά. Πιστολάκι. Σεσουάρ. Το σεσουάρ, ότι επειδή χρησιμοποιούν από κοινού το σεσουάρ, ότι αυτό θα αναθερμάνει τη σχέση. Δεν γίνεται. Να την κάψει, έτσι μοιράστε τα και τσάου. Δεν πειράζει να χάσουμε και κάτι στο οικονομικό προκειμένου να κερδίσουμε την ελευθερία μας σοβαρά. Το λέω και το εννοώ. Μάλιστα. Έπιπλα αγοράζουμε, ένα αυτοκίνητο αγοράζουμε, πισίνα μπορούμε να κάνουμε, σκύλο παίρνουμε άλλο. Άρα τα πράγματα. Εντάξει, με, το σκύλο, με το σκύλο, ναι, εντάξει, με το σκύλο ναι, νομίζω να παίρνει άλλο. Αν είσαι συνδεδεμένο με το κατοικίδιο σου, δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Και ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά και έχουν κατοικίδια μπορούν να έχουν αντίστοιχες διαφωνίες σχετικά με το με ποιον θα είναι το κατοικίδιο, όπως έχουν και που χωρίζουν παιδιά. Μάλιστα. Επίσης, ο 12ος λόγος είναι θρησκευτικές αντιλήψεις που έχουν σχετικά με το διαζύγιο, ότι είναι κακό, ότι αφήγω από το δυστυχισμένο γάμο, όταν θα πω την Κυριακή στην Εκκλησία, στη λειτουργία, θα με απορρίψουν, θα γίνω ρεζίλη, απέτυχα, νιώθουν ενοχές, νιώθουν τύψεις, ότι δεν θα μπορέσω να συγχωρέσω τον εαυτό μου, αχωρίσω. Και βασικά μένουν λόγω των αντιλήψεων που έχουν, των θρησκευτικών αντιλήψεων που έχουν σχετικά με το διαζύγιο ότι είναι κακό. Υπάρχουν ανθρώποι που πιστεύουν ότι το διαζύγιο είναι κάτι κακό, ότι είναι αμαρτία. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εδώ. Όχι, no comment, δεν σχολεί. Δεν σχόλιο. Κοίταξε, το που θέλω να πω είναι ότι η Καθολική Εκκλησία είναι παντελώς εναντίον του διαζυγίου, που δεν επιτρέπει το διαζύγιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει μέχρι και τρίτο γάμο. Άρα, είναι ορθόδοξος χριστιανικός τρόπος σκέψης η απαγόρευση του διαζυγίου. Παρόλο που συνήθως τι γίνεται, είναι κοινωνική προκατάληψη. Οι οικογένειες σκέφτονται, για παράδειγμα, τι θα πει ο κόσμος που θα χωρίσει η κόρη μας. Και βάζουν μπροστά τη θρησκευτική προκατάληψη, είτε το φόβο και την ενοχή τη θρησκευτική του στυλ. Θα χάσεις τη ψυχή σου, θα κολλαστείς, θα αμαρτήσεις, θα πας στην κόλαση κλπ. Και σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θρήσκοι και ξεκινούν το γάμο τους από ένα θρησκευτικό χώρο, δυσκολεύονται πολύ μετά να χωρίσουν. Γιατί συνήθως γίνεται η αλλαγή, για να μπορέσεις να χωρίσεις, πρέπει να πάψεις να είσαι θρήσκος στην ουσία. Και πολύ συχνά το βλέπουμε κάποιος ο οποίος ή κάποια που έχουν ξεκινήσει ένα γάμο σε πολύ νεαρή ηλικία με θρησκευτικές βάσεις, μέχρι να φτάσουν στο διαζύγιο, μπορεί να τους πάρει και χρόνια, να καταλήξουν να, πλέον να μην έχουν τις ίδιες θρησκευτικές πεπιθήσεις που είχαν από την αρχή, και ίσως το ότι γεγονός ότι δεν εχώριζαν να χάλασαν την πίστη τους. Ενώ αν εχώριζαν πιο νωρίς, να μπορούσαν να έχουν τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Γιατί μετά σκέφτεσαι, εθυσίασα τόσα χρόνια και όντως τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, δεν τις θέλω. Άρα, εσύ συμφέρει, αν θέλουμε να θρήσκα τα παιδιά μας, οι θρήσκοι, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, αν είμαστε άνθρωποι με θρησκευτικές ιδέες, να μην τους αποτρέπουμε από το να χωρίσουν, γιατί δεν να χάσουν τελείως θρησκευτικότητα τους. Δέκατος τρίτος λόγος. Νιώθω οικονομική ασφάλεια. Κάποια ζευγάρια δίνουν μεγάλη σημασία, μεγάλη αξία στα χρήματα, οικονομικά, τα περιουσιακά στοιχεία. Και βασικά είναι πρόθυμοι να παραβλέψουν δυσαρέσκειες απλά για να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους.
μαζί. Ασχέτως αν είναι δυστυχισμένοι, λόγω των οικονομικών. Ο 14ος λόγος είναι κάτι πάρα πολύ συχνό που ακούω από ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο που είναι δυστυχισμένοι σε γάμους, σε σχέσεις δυστυχισμένες, είναι τα παιδιά. Μένω για τα παιδιά. Γιατί πιστεύουν ότι αν θα χωρίσουν, τα παιδιά θα πληγωθούν. Είναι μαζί χωρίς σεξουαλική ζωή. Κάποιες φορές μένουν και σε διαφορετικά δωμάτια. Βασικά συγκατοικούν ή ο ένας κοιμάται στον καναπέ. Υπάρχει ένα εχθρικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι καλό για τα παιδιά. Και επίσης υπάρχει μια οικογένεια που είναι γεμάτη θυμών, απογοήτευση. Άρα τα παιδιά βλέπουν τους καυγάδες, βλέπουν τις διαφωνίες και μαθαίνουν. Μαθαίνουν τα παιδιά, έναν παιδί βασικά έχει ανάγκη να δει ένα ζευγάρι που αγαπά ένα τον άλλο, όχι ένα ζευγάρι που απλά ζει μαζί. Το σπίτι δεν είναι ούτε ξενοδοχείο, ούτε βασανιστήρι. Μάλιστα. Έχουμε κάνει σειρά βίντεο στο κανάλι μας για το διαζύγιο και τα παιδιά. Υπάρχει το playlist για το διαζύγιο μου, μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τρέξει για να δει τις απόψεις, όχι μόνο τις δικές μου, αλλά και τις ψυχολογίες σε σχέση με τα παιδιά και το διαζύγιο, και αν όντως το διαζύγιο είναι τόσο βλαβερό όσο νομίζουν κάποιοι. 15ος λόγος. Πάλι να χωρίσω. Απανάγει. Πάλι τώρα. Να χωρίσω. για παράδειγμα, υπάρχει το στίγμα των προηγούμενων γάμων. Δεν θέλω να ξεκινήσω από την αρχή, βαριέμαι. Θέλω να αποφύγω την ταλαιπωρία, αλλά καλύτερα να μείνω εδώ. Κοιτάξτε. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχει η κοινωνική προκατάληψη ότι αχωρήσεις για δεύτερη φορά, ότι η κοινωνία σε κράζει, ειδικά η Κυπριακή. Σίγουρα. Έχω ακούσει γυναίκες να λένε. Ονόματα δεν λέμε την πολύψη δεθύμου. Ο άνθρωπος γνωστός μας που χώρισε για δεύτερη φορά, να τον λιτσάρει. Είναι αλήθεια. Έχω φίλες που λένε, μα εγώ είμαι χωρισμένη, ποιος θα με θέλει, με δύο μωρά. Άρα υπάρχει αυτό το. Όχι, όταν χωρίζεις για δεύτερη φορά, ρε χάρη. Αυτό μου συνέβη και εμένα. Αυτό μου συνέβη και εμένα το Μάιο που τέλειωσε ο δεύτερος μου γάμος. Είχα μια μικρή τέλος πάντων επίθεση που με μονομένα πρόσωπα στο διαδίκτυο ότι είμαι άχρηστη γιατί χώρισες για δεύτερη φορά. Και να παραιτήσεις και δεν είσαι καλή ψυχολόγος. Και θέλω να το παραδεχτώ ότι το σκεφτόμουν αυτήν τη δικαιολογία, αν και εγώ. Αλλά τούτο που θέλω να πω σε όσους βρίσκονται σε δεύτερους ή τρίτους γάμους και είναι δυστυχείς, είναι ότι περισσότερο από το τι θα πει ο κόσμος και θα μας κατηγορήσουν οι όλοι, είναι πιο σημαντικό να έχουμε την υγειά μας. Οπότε, ό,τι θέλουν να σπούσει χάρη, ό,τι θέλουν να σπούν, πραγματικά ό,τι θέλουν να σπούν, ας να σπούν και μπίπ και ξεμπίπ και μπούλα, εμείς να είμαστε καλά. Και επίσης υπάρχει πάντοτε η επιλογή να φύγει κάποιος από την Κύπρο, να μην ζει σε αυτήν την καθυστερημένη κοινωνία, που είναι καθυστερημένη, έχει καθυστερήσει την κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη, γιατί ακόμη δεν δέχεται το πρώτο διαζύγιο. Όμως, μάλλον να δεχτεί και το δεύτερο. Ότι είναι μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Και life happens. Καλύστε. Ναι, 16ος λόγος. Πάει ο Χάρη, δεν σου φαλιάζει τίποτα. Ρε Χάρη, δώσ' μου λίγη συνέστηση. Χάρη μου, είσαι φίλος μου, πες μου κάτι. Όχι, είναι αλήθεια. Είμαι κατεστραμμένη, Χάρη μου, που χώρισε δύο φορές. Όχι, καθόλου. Αντιθέτως, έχεις ψηλή αυτοεκτίμηση, εκτιμάς τον εαυτό σου, σέβεσαι τον, αγαπάς τον, θέλεις την ευτυχία σου. Έλα να σου πω, και εσύ εγνώρισες με όταν ήμουν στο δεύτερο γάμο. Βλέπεις μεγάλη διαφορά με μετά το διαζύγιο. Τεράστια, από τη γη μέχρι τον ουρανό. Από τη γη μέχρι τον ουρανό. Λάμπεις. Πότε ήμουν δυστυχισμένη. Τώρα που είμαι μόνη μου και έχω μοναξιά, δεν είχα μοναξιά. Ναι. Τώρα τεράστια διαφορά. Τώρα φαίνεσαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο λόγος που το τονίζω, και θέλω να διαφημίσω ότι είμαι καλά. Θέλω να το πω για τις κοπέλες εκείνες ή τους άντρες εκείνους, οι οποίοι σκέφτονται ότι θα χωρίσω για δεύτερη φορά, γιατί θα είμαι κοινωνικά αποτυχημένος. Ας είμαστε κοινωνικά αποτυχημένοι και να είμαστε προσωπικά επιτυχημένοι, σοβαρά. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί κατά πολύ. Οπότε, οι άνθρωποι στην εποχή μας ζουν 85-90 χρόνια. Ένας γάμος ήταν τον καιρό μου πέθανα στα 25-26. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι το πολύ είναι 20-25 χρόνια ζούσαν. Τώρα που ζούμε 90 χρόνια, εντάξει, να κάνουμε και κανέναν γάμο παραπάνω. Ενώ έναν κάθε δεκαετία, κάθε εικοσαετία, να σπούν, είναι και πολύ, άμα το σκεφτείς. Μια χαρά είναι, μια χαρά.
Λοιπόν. Τα είπα, τα έβγαλα από μέσα μου. Χάρη, ευχαριστώ. Δεν είπα σου ψυχοθεραπεία, μου είπα σου στην αρχή. Και τι μήπως τόσο είπα ψυχοθεραπεία. Σας εμέλα, είπαμε να μπήσαμε να μπήσαμε. Αλλήλω, σας το. Πάμε στο 16. Λοιπόν, 16 είναι εγώ τον αγαπώ, ασχέτως αν με χτυπά και με βρίζει, μου κρατά συντροφιά. Και εδώ μιλούμε για το σύνδρομο της Στοκχόλμης, θα εξηγήσω ότι είναι, νομίζω το 73 ή το 74, πάντως αρκετά χρόνια. Νομίζω το 73 νομίζω. Ναι, στη Σουηδία έγινε μια ληστεία, μπήκα σε κάποια τράπεζα και κράτησαν ομήρους τους υπαλλήλους για μια εβδομάδα, 5-6-7 μέρες, δεν ξέρω, πάντως δεν ήταν για μια μέρα. Επίσης, κατάφερε η αστυνομία να δώσει τέλος σε αυτόν το έγκλημα ακριβώς, και παρατηρήθηκε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή τα θύματα, οι ταμείες, τα άτομα που εργάζονταν στην τράπεζα και οι άλλοι ομοιροί, αρνήθηκαν να καταθέσουν εναντίον στο δικαστήριο. Τους υποστήριζαν και επίσης όχι μόνο τούτον, εμάζεψαν και χρήματα για να πληρώσουν τους δικηγόρους των ληστών. Τούτον είναι, και θυμούμαι, νομίζω υπήρχε ένας Σουηδός ή Αμερικάνος εγκληματολόγος ο οποίος μίλησε για τούτην την παράδοξη αγάπη, την οποία την ονόμασε το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Στη Σουηδία έγινε η ενοποίηση ληστεία γι' αυτό. Και υπάρχουν δυστυχώς πολλοί άντρες και γυναίκες που έχουν αυτόν τον σύνδρομο. Είναι το να αγαπάς τον κακοποιητή σου, να νιώθεις αγάπη και συμπόνια για τον κακοποιητή σου, για την κακοποιήτρια σου, αν υπάρχει αυτή η λέξη, κακοποιήτρια. 17ος λόγος. Λοιπόν, τι θα πουν οι άλλοι, ειδικά σε κοινωνίες όπως στο την αυτόν Ελλάδα. Τους, αυτόν τους. Αυτό είναι πολύ συχνός λόγος. Στον πίπ τους πίπ την αμπουνά. Ναι. Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι βασικά ανησυχούν πραγματικά για το τι θα πούν οι άλλοι για εκείνους, και δεν είναι μόνο ο φόβος της αποτυχίας, αλλά επίσης να τους δουν οι άλλοι, να τους βλέπουν, να τους δουν οι άλλοι να αποτυχάνουν. Άρα πολλοί από εμάς, ενώ οι άνθρωποι γενικά θέλουμε να διατηρήσουμε έναν προσωπείο ευτυχισμένης ζωής, το οποίο τελικά αυτό μπορεί να παραλύσει. Δηλαδή να κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Ναι, ναι. Βάζεις τη μάσκα σου ότι είσαι happy, που μέσα είσαι νεκρός. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, 18ος λόγος. Έχω ακούσει ποιος θα θέλει εμένα να με αγαπήσει. Ποιος θα με αγαπήσει εμένα. Καλό ερώτημα αυτό, το οποίο δυστυχώς το θέτουμε πολύ και πολλές στον εαυτό μας. Επειδή όταν είμαστε μικροί, μας το έλεγαν. Ποιος θα σε θέλει εσένα έτσι όπως είσαι, που είσαι άσχημη, κοντή, παχουλή. Πες τα χάρη τα λέγοντα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και έγραψε ο Χάρης. Θα σας διαβάσω, δεν θα τα διαβάσω. Θα διαβάσω, εγώ έγραψε ο Χάρης. 18η δικαιολογία ή λόγος. Ποιος θα με θέλει εμένα. Γράφει. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και από κάτω επεξηγεί. Είμαι άσχημη. Είμαι κοντή, είμαι παχουλή. Όσο εδώ μπορώ να το καταλάβω. Μετά πάει παρακάτω και λέει. Έχω μικρό μπέος, έχω καράφλα, δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Μύθος όλα αυτά. Μύθος ότι κάποιος έχει μικρό μπέος, ότι μύθος δεν θα σε θέλουν. Μικρό. Όχι, ενώ το μικρό μπέος ισχύει. Απλά είναι το, πώς να σου πω, εμείς οι άντρες, είναι ο αντρισμός, είναι κάποιες φορές μπορεί να συσχετίζουμε, κάποιοι άντρες να συσχετίζουν τον αντρισμό τους με το μέγεθο του. Είναι μύθος, χάρη μου το πράγμα, ότι είναι το μέγεθος που κάνει έναν άντρα ανεπιθυμητό. Είναι μύθος. Με να ακούσει από χιλιάδες γυναίκες αυτό το πράγμα. Ναι, είναι μύθος. Ο καλύτερος μου εραστής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έλεγε ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλο μπέος. Αλλά είχαμε πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή, τούτες είναι είτε η καράφλα, για παράδειγμα. Να το πούμε, ενώ ότι οι άντρες που είναι φαλακροί έχουν ψηλότερη τεστοστερόνη, να είναι πιο αντρουά. Δηλαδή, είναι ένας μύθος ότι αν κάποιος άντρας δεν έχει μαλλιά, δεν είναι αρκετά αρσενικός. Και το μέγεθος πάλι είναι μύθος. Γελούσα γιατί διαβάζοντας το στην αρχή, λέω ταυτίζομαι. Είμαι άσχημη, είμαι κοντή, είμαι παχουλή. Τούτα που μου λένε η μάνα μου, τα λέω μητσιά. Το έχω μικρό μπέος, όμως δεν μπορώ να ταυτίσω, γιατί δεν έχω μπέος από το τελευταία φορά που έλεγξα. Μάλιστα. Τούτο βασικά είναι περισσότερο θέμα των εμάς, των ανδρών. Δηλαδή είναι περισσότερο έχω αντρισμό πιο πολύ. Ξέρεις τι γίνεται, χάρη που την εμπειρία μου που έχω την κλινική.
Μπορεί ένας άντρας να είναι με μια γυναίκα η οποία να μην το θέλει. Εντάξει, να μην είναι ερωτευμένη μαζί του, είτε γιατί δεν τον εγούσταρε από την αρχή και τον επήρε γιατί της είπε η μάμα της, ή τον επήρε γιατί ήταν καλή περίπτωση, ή τον επήρε γιατί έκανε ένα γάμο συμφέροντος. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια περίπτωση που ήξερα που η κοπέλα είχε ένα άλλο, είχε διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Ήταν και η κοπέλα, και παντρεύτηκε τον άντρα γιατί ήθελε να κρύψει την ομοφιλοφιλία της. Και τον είχε κάνει τον άντρα της να πιστεύει ότι είναι ανίκανος. Ότι έχει πρόβλημα, ότι είναι ο χειρότερος εραστής, γιατί είχε μόνο σεξουαλικές επαφές μαζί του για να κάνει παιδιά, και μετά τα παιδιά του έλεγε δεν μου αρέσει, έχεις πρόβλημα, το κάνεις λάθος στο ένα, το κάνεις λάθος στο άλλο. Τέλος πάντων, μετά από πολλά χρόνια, χώρισε τον, η γυναίκα τον άντρα. Έκαμε του τη χάρη να το χωρίσει. Και μετά που τον χώρισε, αυτός όταν ξεκίνησε να ζει την single life, την εργένικη ζωή, συνειδητοποίησε ότι η επόμενη του ερωτική σύντροφος και η μεθεπόμενη με την οποία επαντρεύτηκε κιόλας ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένες μαζί του από την ερωτική του απόδοση. Του έλεγαν τα καλύτερα και για το μέγεθος του και για τις επιδόσεις του και για τον ερωτισμό του. Και εκεί κατάλαβε αυτό που το έλεγα εγώ όταν ερχόταν κοντά μου, που ήταν ακόμη παντρεμένος, ότι είναι της γυναίκας σου που δεν αρέσκεις. Δεν σημαίνει ότι είσαι άχρηστος για όλες τις γυναίκες. Ακριβώς. Τον είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και υπάρχει κίνδυνος αυτός στη ζευγάρια που είναι από νωρίς μαζί, από μικρή μαζί, που δεν είχαν άλλες ερωτικές εμπειρίες προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει συνήθως και σε θρήσκα ζευγάρια, που δεν έχουν ούτε μεταξύ τους ερωτική σχέση πριν από το γάμο. Παίρνουν έναν άνθρωπο, έναν άντρα, μια γυναίκα. Ό,τι έχουμε εκείνον τον άνθρωπο, θεωρώ ότι αυτή είναι η ερωτική του ζωή. Ήξερα άλλη περίπτωση, είναι άλλη κοπέλα πάλι, η οποία έχουν παντρευτεί μικρή με τον πρώτο τη σύντροφο, παρθένα και δύο κλπ. Που σε κάποια φάση έπαιρνε τη στο γιατρό, πήγαινε στο γυναικολόγο και του έλεγε η γυναίκα μου έχει πρόβλημα, είναι οργασμική. Και έλεξε την τι έχει. Ο γυναικολόγος δεν έβρισκε κάτι παθολογικό στην κοπέλα. Όταν χώρισαν και μετά, πήγε η κοπέλα στο γυναικολόγο και λέει του ανοργασμική, εγώ λέει του πολυοργασμική, απλώς με κύριο να είχα οργασμός. Ακριβώς. Δηλαδή, τούτοι οι φοβίες και οι ανασφάλειες μπορεί να είναι και λόγω απειρίας ή λόγω μιας και μοναδικής πείρας, η οποία είναι και πικρή πείρα. Άλαιστε. Όσοι όμως είναι παντρεμένοι με τον πρώτο του σύντροφο και είναι ευχαριστημένοι με τη σεξουαλική του ζωή, να γνωρίσουν αυτά που είπα μόλις τώρα. Γιατί συμβαίνει και το άλλο. Ναι. Μιλούσα με μια κοπέλα πριν λίγες ημέρες, η οποία έχει πάει μόνο με τον άντρα της. Και είναι μαζί πολλά χρόνια, από 19 χρονών. Και κάτι συζητούσαμε και κατάλαβα από την κουβέντα μου που είπαμε ότι έχει μια εξαιρετική ερωτική ζωή με τον άντρα της, παρόλο που δεν έχει πάει ούτε ο άντρας της με άλλη, ούτε αυτός έχει πάει με άλλον, είναι μαζί 20 χρόνια και όμως είναι μια χαρά. Εντάξει, όσοι είστε ευχαριστημένοι σεξουαλικά από τον σύντροφο σας, μην ακουσταθούμε μόλις τώρα, πάμε παρακάτω. Μάλιστα. λοιπόν, 19ος λόγος, το φοβάμαι. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες κυρίως, οι οποίες μένουν σε σχέση γιατί το φοβούνται, γιατί μπορεί ο άντρας να εκδικηθεί, θα σε σκοτώσω, θα δυσφημίσει κλπ. Τούτον είναι έτσι αρκετά δύσκολο, ενώ για γυναίκες συνήθως. Που είναι αν είμαστε στην Ελλάδα, αν τηλεφωνούμε στο 15900 που είναι η Εθνική Γραμμή για τη Βία, αν είμαστε στην Κύπρο στο 1440, οπωσδήποτε. Για να πάρουμε και συμβουλευτική και στήριξη και καθοδήγηση. Mm-hmm. Τελευταίος λόγος, η δικαιολογία. Ναι, έχω άλλον, έτσι είναι ok. Δηλαδή μιλούμε εδώ για έναν νεκρό γάμο, δηλαδή απλά για δύο ανθρώπους που μένουν μαζί, είναι συγκάτοικοι βασικά, έχουν εξωσυζυγική σχέση, άρα θέλουν και τα αυγά και τα καλάθια. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί να είμαι δυστυχισμένη ή δυστυχισμένος στο γάμο, αλλά ικανοποιεί μου η εξωσυζυγική σχέση ό,τι μου λείπει από το γάμο που έχω τώρα. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό? Πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο. Πάρα πολύ συχνά. Και στην Ελλάδα να δεις. Μάλιστα. Εξωσυζυγικές σχέσεις. Να μην σου πω σε όλες τις συντηρητικές κοινωνίες. Γιατί σε κοινωνίες που δεν είναι τόσο συντηρητικές, οι άνθρωποι επιλέγουν να τερματίσουν ένα γάμο που έχει τελειώσει, ίσως μετά να κάνουν με την ελευθερία τους και με την ησυχία τους και με την άνεση τους άλλη σχέση να θέλουν. Ενώ βλέπουμε πάρα πολύ συχνά το φαινόμενο στις κοινωνίες κλειστές και συντηρητικές. Mm-hmm. Και μάλιστα να είναι και η νόρμα, το κανόνα. Μάλιστα.
Λοιπόν, κάποιες τελικές σκέψεις, τελειώνουμε, ναι, σε λίγο. Βασικά, σίγουρα είναι μια δύσκολη απόφαση κάποιος να χωρίσει, δηλαδή να τελειώσει επίσημα μια σχέση, η οποία μπορεί να τέλειωσε προπολού. Και ακόμα είναι πιο δύσκολο να χωρίσει κάποιος, πιστεύω, όταν αυτή είναι μια πιο μακροχρόνια σχέση και έχουν μοιραστεί στην αρχή, ίσως η σχέση να δούλεψε. Το να μπει κάποιος όμως τσάω, αντίο, και να προχωρήσει, να φύγει από μια σχέση που είναι δυστυχισμένος ή δυστυχισμένη, νομίζω προσωπικά είναι το πιο υγιές πράγμα που μπορεί να κάνει. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους, δηλαδή να στρούθοκαμιλίζουν, ότι θα τα διορθώσουν όλα, και να, κάποιες φορές να μαθαίνουν να ζουν και με τα προβλήματα της σχέσης. Σίγουρα ο χωρισμός δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι απώλεια. Σίγουρα θα προκαλέσει πόνο. Σίγουρα θα αλλάξει ολόκληρη μας η ζωή. Ο καθένας θα πάρει το δρόμο του. Αλλά δυστυχώς ο πιο μεγάλος φόβος, ο λόγος που μένουν οι άνθρωποι σε δυστυχισμένους γάμους, δυστυχισμένες σχέσεις, είναι ο φόβος. Ο φόβος της απώλειας, ο φόβος του αγνώστου, ο φόβος να μείνω μόνος μου κλπ. Άρα όλα αυτά που είδαμε είναι απλά δικαιολογίες, θα έλεγα εγώ. 20 λόγοι. Και πώς μπορούμε το φόβο μας να το ξεπεράσουμε? Ο φόβος μπορεί να ξεπεραστεί καταρχήν να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, δηλαδή να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να γίνουμε εμείς οι συντρόφοι του εαυτού μας. Και η ψυχοθεραπεία φυσικά βοηθά. Πάρα πολύ. Πολύ ενισχυτική η ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ. Ακριβώς. Μάλιστα. Μπήκε σήμερα ένας μες στο κανάλι, Χάρη, κάτω από ένα βίντεο που έκανα πριν μερικές μέρες, το οποίο ήταν μια επιστολή μου στείλει ένας άνδρας που μου έλεγε ότι η γυναίκα του παραμελεί την σεξουαλική του στην ερωτική του ζωή, και ότι εκείνος νιώθει ότι έχει ψηλή λίμπητο, ότι έχει περισσότερες επιθυμίες, ότι η γυναίκα του λέει 2 με 3 φορές το μήνα πρέπει να είσαι και πολύ ευχαριστημένος, γιατί το κάνουμε πιο συχνά από ό,τι φίλες μου. Και λέει ο άνθρωπος αυτός γνώρισε κάποιαν άλλη με την οποία δεν έχει βρεθεί από κοντά, είναι πλατωνική σχέση του, και με ρωτούσε τι να κάνει. Mm-hmm. Και εγώ του είπα: η γνώμη μου είναι να πας στη γυναίκα σου, να της πεις όλη την αλήθεια, ότι έφτασες στο σημείο να κάνεις μια διαδικτυακή γνωριμία που δεν την έχεις ολοκληρώσει ακόμη σεξουαλικά, να τη σοκάρεις τη γυναίκα σου, να δείτε τι θα κάνετε. Αν υπάρχει τρόπος να βελτιώσετε τη σχέση σας, να πάντα κάνετε ψυχοθεραπεία να τη βελτιώσετε. Αν δεν υπάρχει, να χωρίσετε με έναν τρόπο υγιή. Και μπαίνει κάποιος μέσα και γράφει η αντροχωρίστρα. Ακόμη μία περίπτωση που τους έχει πει να χωρίσουν. Μάλιστα. Άτσι σου τώρα. Έκαμε στον το βλόγκ και είσαι αντροχωρίστρας. Αντροχωρίστρας, γενικοχωρίστρας. Δηλαδή, και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τι είναι οτροπίες εν τούτες. Δηλαδή, ένας ψυχολόγος, είναι η δουλειά του ενός ψυχολόγου να αξιολογεί μια σχέση. Και είναι η δουλειά του να βοηθά τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις που είναι για την ψυχική τους υγεία. Και γιατί να θεωρείται αρνητικό το να χωρίσει ένας άνθρωπος, ενώ το να παραμείνει σε έναν κακοποιητικό γάμο ή σε έναν γάμο στον οποίο δεν το σέβεται ο άλλος ή δεν το θέλει ο άλλος, που πάλι είναι κακοποίηση του το πράγμα. Να μένεις με κάποιον που σε θέλει. Να θεωρείται όνειδος, τσεντροπή, και όποιος συνηγορεί υπέρ κάτι τέτοιο να θεωρείται ότι καταστρέφει την κοινωνία. Τι, πολλά. Η εμπειρία σου στη Γαλλία είσαι έτσι νοοτροπίες. Στη Γαλλία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί είναι μεγάλη χώρα, είναι ανοιχτή κοινωνία. Όταν κάποιοι χωρίζουν πάρα πολύ εύκολα, νομίζω υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά όχι τόσο πολλές. Δεν υπάρχει το ταμπού. Δεν υπάρχει. Στη Γαλλία που είναι τόσο πιο εξελιγμένη κοινωνία, είναι λιγότερες οι εξωσυζυγικές σχέσεις από αυτή. Πέστα, πέστα Χρυσόστομη, πέστα. Εμείς οι καλοί που δεν χωρίζουμε, το κέρατο πάει σύννεφο. Στις άλλες τις χώρες που χωρίζουν πιο εύκολα δεν υπάρχει τόσο κέρατο. Γιατί άραγε! Γιατί άραγε! Μήπως είναι πιο μεγάλα τα πέιτος! Λογοκρισία, μήνε, sorry. Γιατί είναι με ζουβίγη το κεφάλι. Με τούτες τους ανορθολογισμούς. Σίγουρα. Αλλά είναι το που είπες και εσύ πριν. Δηλαδή, εμείς οι ψυχολόγοι μπορούμε να αξιολογήσουμε, να αξιολογούμε τις σχέσεις βάσει και το τι μας λένε οι πελάτες. Και είναι φως φανάρι. Υπάρχει το διεκφράσιο. Είναι φως φανάρι. Ναι, ναι. Δηλαδή, φως φανάρι. Το σεξ δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν υπάρχει επικοινωνία ή δεν κάνουν καθόλου σεξ. Το περιβάλλον στο σπίτι είναι εχθρικό. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν καυγάδες.
Εντάξει, θέλουμε και παπά να μας το πει ότι αυτή η σχέση δεν είναι υγιής, δεν είναι καθαρή στοιχεία. Ένας λόγος άλλος που δεν χωρίζουν οι παντρεμένοι με παιδιά χάρη είναι ότι το οικογενειακό δίκαιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα δυστυχώς είναι αναχρονιστικά. Το οικογενειακό δίκαιο είναι αναχρονιστικό και δίνει την φύλαξη του παιδιού στη μητέρα. Πολύ δύσκολα θα γίνει συνεπιμέλεια. Τώρα στην Ελλάδα προσπαθούν να αλλάξουν την νομοθεσία για την επιβολή της συνεπιμέλειας, που σημαίνει ότι δεν θα μένουν τα παιδιά μόνο με τη μάνα, θα μένουν μισές μέρες με τον ένα γονιό και μισές μέρες με τον άλλον. Και ένας λόγος που φοβούνται να χωρίσουν αρκετοί άνδρες, πολλοί άνδρες, είναι ότι φοβούνται ότι θα χάσουν τα παιδιά τους μετά, γιατί οι γυναίκες τους, οι soon to be ex-wives, αυτές που θα γίνουν πρώην γυναίκες, θα τους εκδικηθούν μέσω των παιδιών. Και τούτος ένας λόγος πολύ σημαντικός για τους άνδρες. Γιατί για οι γυναίκες, τουλάχιστον οικονομικά, είναι εξασφαλισμένες οικονομικά. Δηλαδή, αν μια γυναίκα χωρίσει σήμερα, 99% θα έχει τη φύλαξη των παιδιών, δηλαδή θα μείνουν τα παιδιά της μαζί της. Αν δεν της δίνει διατροφή, ο πρώην άντρας της θα μπορεί να τον βάλει φυλακή. Δικαιούται και επίδομα μονογονιού. Δηλαδή, μπορεί οικονομικά να έχει κάποια στήριξη και να έχει τα παιδιά της. Ενώ ένας άντρας, άμα χωρίσει, είναι πολύ πιθανό να χάσει τα παιδιά του. Και να τα χάσει εντελώς μέσω της γονικής αποξένωσης. Είναι ένας λόγος που γι' αυτό χρειαζόμαστε ως κοινωνία να προχωρήσουμε, να σταματήσουμε να καθυστερούμε και να σώσουμε την ευτυχία όλων μας και των εαυτό μας και των παιδιών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ επίσης τους και τις. Σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, θα δεις. Τα βίντεο σου έχουν τρομερό σουξέ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια, ευχαριστώ. Γεια σου, χάρη μου και στο επανειδή. Γεια. Yeah.